Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο Σήμερα, 21 Τρίτου 2022, και τα κορυφαία CryptoNEA νέα είναι τα εξή. Θα ξεκινήσουμε με το Κατάρ, το οποίο σχεδιάζει να εκδώσει άδειε ψηφιακή τράπεζα και να εξερευνήσει ένα CBDC. Έχουμε δει το Κατάρ ότι θέλει να κάνει τα κρυπτο στη χώρα και πλέον ξέρουμε ότι σχεδιάζει ένα CBDC. Τι είναι το CBDC, Το CBDC είναι το νόμισμα τη χώρα, παραδείγματο χάρη το ευρώ, αλλά 100% ψηφιοποιημένο. Και σήμερα τα χρήματα που διανέμουν με ο ένα τον άλλον είναι ψηφιακά και είναι μέσα από τράπεζε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν χρήματα, τα τυπικά ευρώ, τα οποία είναι σε φυσική μορφή μέσα στο πορτοφόλι μα. Και αυτό δώνει τη δυνατότητα να υπάρχει το λεγόμενο μαύρο χρήμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να πάει στο θείο του, παραδείγματο χάρη, να κάνει μια δουλειά και να τον πληρώσει ο θείο του. Και μετά αυτό θα ξοδέψει αυτά τα χρήματα όπου αυτό επιθυμεί. Όταν αύριο μεθαύριο, και είναι πολύ σύντομα αυτό, έχουμε ένα δικό μα CBDC, όπω το ευρώ, σε CBDC, ο θείο σου δεν θα μπορεί να σου δώσει αυτά 50 ευρώ μαύρα. Απέπει να τα μεταφέρει στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Επειδή θα είναι 100% ψηφιοποιημένα όλα, Οπότε θα σου πούνε για ποιο λόγο πούμε, δεν τα δήλωσε ω εργασία, άρα να φορολογηθεί. Οπότε φεύγει η έννοια του μαύρου χρήματο. Πάμε τώρα να δούμε ποιε χώρε είναι αυτέ που πρώτε θέλουν να έχουν ένα τέτοιο νόμισμα. Η Κίνα θέλει να φτιάξει ένα CBDC και είναι κάτι που το σχεδιάζει από το 2014. Άλλη χώρα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλη χώρα είναι ο Καναδά και η Τζαμάικα. Εκτό από την Τζαμάικα, τι νόημα έχουν αυτέ οι τρει χώρε. Αυτέ οι τρει χώρε έχουν το κοινό ότι θέλουν να ελέγχουν το νόμισμά του όσο δυνατόν περισσότερο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το λεγόμενο πετροδόλαρο που είναι ένα νόμισμα το οποίο δίνουν σε όλο τον κόσμο, ειδικά στι χώρε που έχουν πιο αδύναμε οικονομίε, με αποτέλεσμα να έχουν μια μορφή εξουσία πάνω του. Πολύ απλά, αν δεν κάνουν ό,τι θέλουν, θα του εξουσιάζουν γιατί ελέγχουν τη ροή των χρημάτων επειδή είναι τα δολάρια. Η Κίνα είναι γνωστή η Κίνα. Απλά θα πω ότι στην Κίνα υπάρχει ένα σύστημα επιβράβευση των πολιτών. Όσο καλύτερο είναι ο πολίτη, τόσο πιο πολλού πόντου παίρνει και έχει πιο πολλά δικαιώματα από άλλου. Οπότε είναι η νούμερο ένα χώρα που θα θέλει να έχει ένα νόμισμα και να ξέρει 100% που πάνε τα χρήματα και ποιο πολίτη θα μεταφέρει πού. Και τελευταία ο Καναδά που έχουμε δει πολύ προσφατά ότι στο κίνημα Freedom Convoy έχει παγώσει του τραπεζικού λογαριασμού των αρχηγών. Δηλαδή, οι αρχηγοί των Freedom Convoy έχουν δει του τραπεζικού λογαριασμού κλειδωμένου με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να αγοράσουν τα βασικά. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά απλά σκεφτείτε μια μέρα να σου πει την κυβέρνηση ότι ξέρει τι, τα χρήματα που έχει στην τράπεζα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είναι κλειδωμένα. Και ποια είναι η απάντηση σε όλη αυτή την αυθαιρεσία, τα κρύπτο. Προχωράμε. Στον διευθυντή κεφαλαίων G. Hanos λέει ότι σόρταρε Coinbase. Ο Jim Hanos είπε στο CNBC την Παρασκευή ότι προχωρά σε short τη μετοχή τη Coinbase γιατί τη χαρακτήρισε ω μετοχή φούσκα. Ο κύριο Χάνο αναμένει συμπίεση των προμηθειών καθώ ο ανταγωνισμό αυξάνεται στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και, και δεν πιστεύει ότι η Coinbase μπορεί να είναι κερδοφόρα φέτο. Και όταν λέμε short, τι εννοούμε. Ουσιαστικά αυτό ο κύριο πόνταρε ότι η μετοχή θα πέσει και θα χάσει χρήματα. Οπότε αυτό έβαλε ένα ποσό και είπε ότι η μετοχή θα πέσει. Και όσο πέφτει, τόσο αυτός θα κερδίζει χρήματα με βάση αυτά που έχει βάλει. Μέχρι στιγμή φαίνεται να έχει δίκιο γιατί μόνο φέτο η Coinbase έχει σημειώσει πτώση κατά 26% και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά άμεσα τα κρύπτο. Παρ' όλα αυτά σκεφτείτε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα επιπλέον φαντ στις αγορές. Εδώ η Coinbase στην Ευρώπη δεν είναι πολύ γνωστό ανταλλακτήριο. Στην Ευρώπη έχουμε πιο πολύ το Binance όπως ειδικά εδώ στην Ελλάδα περισσότεροι που γνωρίζω Binance χρησιμοποιούν. Σκεφτείτε να ακούγονται φήμες ότι η Binance η μετοχή της πέφτει, ότι γίνεται πιο αδύναμο, ότι δεν έχετε να κλείσει, ότι πολλοί της σορτάρουν αυτό θα δημιουργήσει ένα φαντ. Γιατί ο κόσμος θα σκεφτεί ότι αν πάθει κάτι Binance δεν θα μπορεί κάπου να πουλήσει τα κρύπτο του. Οπότε κάποιοι θα τα πουλήσουν ώστε να είναι πιο εξασφαλισμένοι με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα parabolic effect στην αγορά των κρυπτο και να βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται όλο και πιο κόκκινα. Είναι κάτι που δεν επηρεάζει άμεσα αλλά έμεσα τα κρυπτο όταν ένα μεγάλο ανταλλακτήριο φαίνεται ότι είναι αδύναμο. Και προχωράμε σε απάτε με κρυπτο και συγκεκριμένα στο Bitstream Circle. Λοιπόν, <coughs> η εγκέφαλη πίσω από το υποτιθέμενο σχέδιο κρυπτονομισμάτων Ponzi που ονομάζεται Beatstream Circle πιστεύεται ότι έχουν κλέψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια. Η απάτη φαίνεται ότι ξεκίνησε στι 13 Μαρτίου. Λοιπόν, σύμφωνα με μια αναφορά, το φερόμενο σχέδιο Πόνση καταχωρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο του 2021 ω Bitstream Circle Limited και ο διευθυντή είναι ο Κινέζο υπήκο Win Yang. Η έκθεση λέει ότι σε λιγότερου από 4 μήνε πάνω από 11.000 άτομα μπήκαν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα από περισσότερε από 7 διαφορετικέ χώρε. Πού είναι ο λόγο που όλοι αυτοί μπήκαν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα έλεγε ότι κάθε μέρα θα σου αυξάνω το... τα κέρδη σου 5 με 8%. Δηλαδή, ό,τι λεφτά βάλει κάθε μέρα θα είναι 5 με 8% πιο πάνω. Και θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι ο SB500, που ο SB500 είναι οι 500 ισχυρότερε εταιρείε στον κόσμο, κάθε χρόνο βγάζει ένα ποσοστό κέρδου 8 με 10%. Πώ αυτοί θα βγάζουν 5 με 8% κάθε μέρα, ενώ οι 500 καλύτερε εταιρείε στον κόσμο βγάζουν 8 με 10% κάθε χρόνο, δεν ξέρω και κανεί δεν ξέρει. Πέρα από αυτό, οι Κενιάτε λένε ότι έχουν χάσει πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια σε παρόμοιε απάτε. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν στι 13 Μαρτίου 2022 όταν η Bitstream είπε ότι θα κάνει μια στο δίκτυό τη. Αυτή η αναβάθμιση κράτησε 5 ώρε και μετά από αυτό το 5 ώρο οι χρήστε διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά του και δεν μπορούσαν να τα αποσύρουν. Και σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσίευσε η Kimani Capital, περισσότερα από 10.000 USDT stablecoin μεταφέρθηκαν σε ένα πορτοφόλι το οποίο φαίνεται να ελέγχεται από του αποτεώνε. Και από νέα για απάτε, πάμε στη Meta πρώην Facebook, η οποία μηνύθηκε από την Αυστραλία. Γιατί, Γιατί μέσα στο Facebook φέρονταν πολύ γνωστά πρόσωπα τη Αυστραλία να χρησιμοποιούν ή κρυπτοεφαρμογέ ή κρυπτονομίσματα που ουσιαστικά ήταν απάτε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με αυτέ τι απάτε. Παρ' όλα αυτά, η Facebook του έδειχνε να χρησιμοποιούν αυτέ τι απάτε και να έχουν και σχέση με αυτέ. Μερικά από τα γνωστά ονόματα ήταν ο επιχειρηματία Dick Smith, ο τηλεοπτικό παρουσιαστή David Koch και ο πρώην πρωθυπουργό τη Νέα Νότια Ουαλία, Mike Brain. Και από τι μηνύσει τη Αυστραλία προ τη Μέτα για ψευδή διαφημίσει, προχωράμε στην Αυστραλία, η οποία ετοιμάζεται για σημαντικέ ρυθμίσει στα κρύπτο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τα κρυπτονομίσματά σα περισσότερο από όσο μπορεί να εγγυηθεί μια μετοχή σε μια εταιρεία. Και ούτε πρέπει να το κάνει. Αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρηματιστήρια και οι θεματοφύλακε τη Αυστραλία λειτουργούν μέσα σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι καλύτερο και ασφαλέστερο. Το περιμένουμε από την Αυστραλία, από θα διαβάζω, είναι ότι θα βγουν τέσσερα έγγραφα που ουσιαστικά θα είναι οι τέσσερι βασικοί πυλώνε του που θα κινηθεί για την νομοθεσία. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω, μόνο υποθέσει γίνονται. Οπότε, μέχρι να βγει κάτι πιο σίγουρο, θα μείνουμε στο ότι η Αυστραλία θέλει να βάλει επιπλέον νόμου για τα κρυπτο, που είναι κάτι θετικό. Και προχωράμε σε αναβαθμίσει για πρωτόκολλα και εταιρείε με την Meta Metaverse να εξασφαλίζει 2 εκατομμύρια δολάρια. Η Meta Metaverse είναι μια εταιρεία που αυτό που θέλει να κάνει είναι να πάρει όλα τα Metaverse που υπάρχουν στο χώρο και να τα κάνει ένα, όπω είναι το Multchain. Ουσιαστικά θέλει να πάρει όλα τα Metaverse, όπω είναι δυσαρέσκεια. The Sandbox, Axie Infinity, Illumion. Θέλει να τα πάρει όλα και να τα κάνει ένα, να τα ενώσει και να τα κάνει ένα όπω έχουμε το Multichain. Ο ιδρυτή τη ιδέα είναι ο κύριο Τζόελ, ο οποίο είναι και ένα από του βασικού δημιουργού του Metamask. Πλέον αυτή η εταιρεία έχει 2 εκατομμύρια και έχει ήδη 25 μόνιμου υπαλλήλου που δουλεύουν. Και μπορεί να ακούγεται μικρό αριθμό, αλλά στα κρύπτο, ό,τι είναι πάνω από 5 άτομα είναι μεγάλη ομάδα, πιστέψτε με. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αυτή η πλατφόρμα που θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει στο δίκτυο του Ethereum, του Bitcoin ή σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αλλά κατά βάση από το του Ethereum, επειδή εφόσον ήταν ένα από του βασικού δημιουργού του Metamask, που είναι το νούμερο ένα πορτοφόλι για το Ethereum, μου φαίνεται δύσκολο να πάει σε άλλη λυσίδα πέρα από το Ethereum. Και προχωράμε στο Anchor Protocol, το οποίο πριν από 5 μέρε δέχτηκε την αλυσίδα του Avalanche. Δηλαδή, αν έχετε χρήματα μέσα στην αλυσίδα του Avalanche και θέλετε να μπείτε στο Angor Protocol, δεν χρειάζεται να τα μεταφέρετε από γέφυρε σε άλλη αλυσίδα για να μπείτε. Πλέον το Angor Protocol έχει συνδέσει και την αλυσίδα του Avalanche μέσα στο πρωτόκολλο του. Με αποτέλεσμα, μέσα σε 5 μόλι μέρε το Total Value Lock του Anchor Protocol έχει ανέβει ένα δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο χρήματα από το Avalanche πήγαν μέσα στο Angle Protocol. Γιατί, Γιατί το Angle Protocol σου δώνει 20% APY στα χρήματά σου κάθε χρόνο. Σταθερά. Και αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο αν σκεφτούμε ότι πόσο μου δώνει εμένα η τράπεζα μου δώνει κάτι λεπτά και κάθε μήνα μου παίρνει 2 ευρώ γιατί είμαι όμορφο. Κάτι τέτοιο. Οπότε 20% APY στα χρήματά σα μέσα από το Anchor Protocol. Και συνεχίζουμε με το πρωτόκολλο ακίνητη περιουσία peer-to-peer που θα κυκλοφορήσει πάνω στο καρτάνο Ο λόγο γίνεται για το Go Key. Όπω σα είχα πει πριν από κάτι μέρε, το Lofty που είναι ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο το οποίο χωρίζει σπίτια σε διάφορα μέρη και ένα σπίτι 200.000 το αγόρασαν 86 διαφορετικά άτομα. Και αυτό το πρωτόκολλο βρίσκεται πάνω στο Algorand και ήδη δουλεύει. Έτσι είναι και το Goat Key. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι πάνω στο καρτάνο Και αυτό που θα κάνει είναι να παίρνει σπίτια και γενικότερα ακίνητη περιουσία, να τα χωρίζει όσα μέρη θέλει. Και αν έχει 10.000 και θε να μπει μέσα στο real estate, απλά να ψάχνει ολόκληρο σπίτι που να κάνει 10.000, απλά τα εδώ, παίρνει ένα μέρο από ένα σπίτι και όλα καλά. Και συνεχίζουμε στο Phantom, το οποίο το κακόμοιρο έχει πληγωθεί πάρα πολύ στι τελευταίε μέρε. Η τιμή του έχει πέσει πάνω από 30%. Δύο μεγάλα κεφάλια έφυγαν. Το total value lock από 12 δι πήγε στα 6. Παρ' όλα αυτά, όπω είχαμε δει, μέσα σε ένα χρόνο από 111 πρωτόκολλα τα έκανε επί 42 και είναι πάνω από 4.000 τα πρωτόκολλα του πλέον. Και ένα άλλο θετικό στατιστικό είναι ότι έχει 364.000 unique addresses, καινούριε διευθύνσει. Και αυτό είναι μια αύξηση 77% σε σχέση με πέρυσι. Καινούριε διευθύνσει σημαίνει καινούριο κόσμο, σημαίνει άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν φάντομ και να τα κρατήσουν. Και πέρα από αυτό, ένα άλλο θετικό νέο για το φάντομ που σε 4 μέρε, στι 25 του μήνα είναι το USDB το stablecoin του phantom στις 25 αυτού του μήνα θα κάνει launch και υπάρχει τεράστια περίπτωση να δούμε τεράστια άνοδο για το Phantom. Ουσιαστικά ένα crypto πρωτόκολλο δημιουργεί ένα δικό του stable coin. Πολλοί θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν αγορέ μέσα στο δίκτυο του Phantom. Επειδή τα stable coin και γενικότερα τα fiat χρησιμεύουν ω μεσάζοντε και είναι μεσάζοντε που υπάρχουν ακόμα και στα crypto. Και γενικότερα η αγορά των crypto που εκεί πέρα που είχε καβατζάρει τα 42 χιλιάρικα πλέον έπεσε και όλη η αγορά έχει πέσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από το 2%. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσω εδώ πέρα. Αναμένουμε τι εξελίξει για το που θα κινηθεί η αγορά των κρυπτο. Αυτά ήταν λοιπόν τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 21 Απριλίου 2022. Να σημειώσω το προερχόμενο που παρακολουθήσατε είναι υπερχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι και αφήστε ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν μέσα στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.